Το King Kong ήταν μια αμερικανική ταινία περιπέτειας του 1933. Η ταινία εξιστορεί την ιστορία ενός τεράστιου πλάσματος, είδους γορίλα, που ονομάστηκε Kong, το οποίο σκοτώνεται στην προσπάθειά του να αποκτήσει μια όμορφη νεαρή γυναίκα. Έχουν γυριστεί αρκετές ακόμη ταινίες με τον King Kong τις επόμενες δεκαετίες. Το αμερικάνικο musical «Πετώντας για το Ρίο» ήταν μια ταινία του 1933, διάσημη ως η πρώτη ταινία με το χορευτικό ζευγάρι Fred Astaire και Ginger Rogers. Συνολικά το ζευγάρι συμμετείχε σε 9 μαυρόασπρες ταινίες από το 1933 ως το 1939 και σε μια έγχρωμη το 1949. Ο Αόρατος Άνθρωπος ήταν μια αμερικανική ταινία τρόμου επιστημονικής φαντασίας του 1933, βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Herbert Wells. Η ταινία περιλαμβάνει έναν γιατρό που είναι καλυμμένος με επιδέσμους και έχει τα μάτια του σκοτεινά από σκούρα γυαλιά ως αποτέλεσμα ενός μυστικού πειράματος που τον κάνει αόρατο όταν δεν είναι καλυμμένος. Η Σούπα Πάπιας ήταν μια αμερικανική ταινία του 1933, musical μαύρης κωμωδίας με τους αδελφούς Μάρξ. Οι αδελφοί Μάρξ ήταν ένα κωμικό γκρουπ φαρσοκομωδίας που το αποτελούσαν 4 αδέρφια γερμανοεβραϊκής καταγωγής. Στα μέσα της δεκαετίας του 1920 ήταν μεγάλη στάρ του Broadway, παίζοντας με πολύ μεγάλη επιτυχία σε musical και μουσικές φάρσες. Η Μπύρα και τα Κουλουράκια του 1933 ήταν μια από τις 190 κωμικές ταινίες μικρού μήκους που έπαιξε το Τρίο Στούτζες. Το χαρακτηριστικό του στυλ ήταν οι φάρσες με τα σώματά τους και τα χοντροκομμένα αστεία. Η ταινία «Συνέβη μια νύχτα» ήταν μια αμερικανική κωμωδία του 1934 σε σκηνοθεσία του Φρανκ Κάπρα. Πρωταγωνιστές αυτής της κλασικής ταινίας του Hollywood είναι ο Κλάρκ Γκέιμπλ και η Κλοντέτ Κολμπέρ. Ο Σκύπη ήταν ένας σκύλος Fox Terrier που έπαιξε σε δεκάδες ταινίες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930. Ο Σκύπη είναι περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του στην αστυνομική κωμωδία του 1934 «Ο αδύνατος άνδρας» και για τον ρόλο του στην κωμωδία του 1938 «Η γυναίκα με τη λεοπάρδαλη». Η Κλεοπάτρα ήταν μια αμερικανική επική ταινία του 1934 σε σκηνοθεσία Cecil DeMille. Είναι η ιστορία της Κλεοπάτρας της 7ης της Αιγύπτου. Η ταινία έλαβε 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ και ήταν η πρώτη ταινία του Ντεμίλ που έλαβε υποψηφιότητα για την καλύτερη ταινία. Η Θεά ήταν μια κινέζικη βουβή ταινία του 1934 που αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας η οποία κάνει πεζοδρόμιο τη νύχτα και είναι αφοσιωμένη μητέρα τη μέρα για να προσφέρει στο γιο της εκπαίδευση μέσα στην κοινωνική αδικία της Σανγκάης. Στηρίζεται στις σκέψεις του Κονφουκιού που αναφέρεται στη μητρότητα μέσα σε μια πατριαρχική κοινωνία. Η ταινία «Μια νύχτα στην όπερα» ήταν μια αμερικανική κωμωδία του 1935 με πρωταγωνιστές τους αδελφούς Μάρξ που είχε πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία. Τα 39 σκαλοπάτια ήταν βρετανική ταινία thriller του 1935 σε σκηνοθεσία Alfred Hitchcock. Ένας Καναδός πολίτης στο Λονδίνο εμπλέκεται στην προσπάθεια να εμποδιστεί μια οργάνωση κατασκόπων από το να κλέψει βρετανικά στρατιωτικά μυστικά. Η Ναυτική Ανταρσία ήταν επική ταινία του 1935 με πρωταγωνιστές τους Clark Gable και Charles Lawton. Η ταινία καταγράφει τα γεγονότα της Ανταρσίας που έλαβε χώρα στο ιστιοφόρο Bounty το 1789 και βραβεύτηκε με Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Η Μοντέρνη Κερί ήταν κινηματογραφική ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν που γυρίστηκε το 1936. Στην ταινία εμφανίζεται ο γνωστός αλήτης με το χαρακτηριστικό καπέλο και μουστάκι, ο οποίος αγωνίζεται να επιβιώσει στον μοντέρνο βιομηχανοποιημένο κόσμο. Το φιλμ έχει φόντο το μεγάλο οικονομικό και χρηματιστηριακό κράχ του 1929 και αποτελεί ένα σχόλιο στην απεγνωσμένη έβρεση εργασίας σε μια κοινωνία με τεράστια ανεργία καθώς και στην ικτρή οικονομική κατάσταση των ανθρώπων.
θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες ταινίες όλων των εποχών. Η ταινία Swing Time ήταν μια αμερικανική μουσική κωμωδία του 1936 με πρωταγωνιστές τον Fred Astaire και την Ginger Rogers. Η ταινία ακολουθεί έναν τζογαδόρο και χορευτή, ο οποίος προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα για να εξασφαλιστεί όταν συναντά μια καθηγήτρια χορού και αρχίζει να χορεύει μαζί της. Οι δυο τους σύντομα ερωτεύονται και αναγκάζονται να προσαρμόσουν και να ταιριάξουν αυτά που αισθάνονται. Flash Gordon ήταν ο τίτλος μιας σειράς επιστημονικής φαντασίας 13 επεισοδίων που ξεκίνησε το 1936. Ήταν η πρώτη περιπέτεια στην οθόνη για τον Flash Gordon, τον χαρακτήρα κόμικ που είχε δημιουργηθεί το 1934. Παρουσιάζει την ιστορία της επίσκεψης του Gordon στον πλανήτη Mongo και τις συναντήσεις του με τον εκεί κακό αυτοκράτορα. Η Χιονάτη και η Επτανάνη ήταν αμερικανική ταινία φαντασίας και musical κινουμένων σχεδίων του 1937. Η παραγωγή έγινε από την εταιρεία του Disney. Βασίζεται στο ομότιτλο γερμανικό παραμύθι των αδερφών Grimm και αποτελεί την πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους της εταιρείας του Disney. Η ζωή του Εμίλ Ζολά, γνωστή και με τον τίτλο «Κατηγορώ», ήταν βιογραφική ταινία με στοιχεία μυθοπλασίας πάνω στη ζωή του διάσημου συγγραφέα Εμίλ Ζολά. Η ταινία γυρίστηκε το 1937 σε σκηνοθεσία William Dieterle και πρωταγωνιστή τον Paul Newney. Συντελετή των βραβείων Όσκαρ του 1937, η ταινία βραβεύτηκε με 3 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και καλύτερης ταινίας. Η Μεγάλη Χήμερα ήταν μια γαλλική πολεμική ταινία του 1937 σε σκηνοθεσία Jean Renoir, η οποία αποτελεί μια προσαρμογή του βιβλίου του 1909 «Η Μεγάλη Ψευδέστηση». Πρωταγωνιστούν η Jean Gabin, Erich von Stroheim και η Dita Parlo. Η ταινία αναφέρεται στις ταξικές σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ μιας μικρής ομάδας Γάλλων αξιωματικών που είναι εχμάλωτοι κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και οι οποίοι σχεδιάζουν μια απόδραση. Η Μεγάλη Χήμερα θεωρείται ως ένα από τα αριστουργήματα του γαλλικού κινηματογράφου. Ο Πεπέλε Μοκό ήταν μια αστυνομική δραματική ταινία γαλλικής παραγωγής του 1937 σε σκηνοθεσία του Julien Duvivier με πρωταγωνιστή τον Jean Gabin. Αυτή η ταινία είναι ένα παράδειγμα του γαλλικού κινήματος της δεκαετίας του 1930 που είναι γνωστός ποιητικός ρεαλισμός. Η Γυναίκα με τη Λεοπάρδαλη, γνωστή και ως Ξύπνα μωρό μου, ήταν μια σοφιστική κωμωδία του 1938 σε σκηνοθεσία Howard Hawks και με πρωταγωνιστές τους Κάθριν Χέμπορ και Κάρι Γκραντ. Η Σούζαν, που μεταφέρει μαζί της μια λεοπάρδαλη, μπλέκει τον παλαιοντολόγο Ντέιβιντ, που μοχθεί επί 4 χρόνια να συναρμολογήσει το σκελετό ενός βροντόσαυρου, σε μια σειρά από απίστευτες καταστάσεις. Οι περιπέτειες του Ρομπέν των Δασών ήταν μια αμερικανική ταινία Technicolor του 1938 από τη Warren Bros. Πρωταγωνιστές ήταν ο Errol Flynn και η Olivia de Havilland. Η ιστορία απεικονίζει τον θρηλυκό σάξονα υπότη Ρομπέν των Δασών, ο οποίος, κατά την απουσία του βασιλιά Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου στους Αγίους Τόπους κατά τη διάρκεια των Σταυροφοριών, επιτίθεται ως αρχηγός μιας αντάρτικης ομάδας στον πρίγκιπα Τζον και τους Νορμανδούς άρχοντες που καταπιέζουν τους Σάξονες απλούς κατοίκους. Ο Αλέξανδρος Νιεύσκι ήταν μια ρωσική ιστορική δραματική ταινία του 1938 σε σκηνοθεσία Σεργέη Άιζενστάιν. Απεικονίζει την απόπειρα εισβολής στο Νόβγκορον τον 13ο αιώνα από τους τεύτονες υπότες της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την ήττα τους από τον πρίγκιπα Αλέξανδρο, γνωστό ως Αλέξανδρο Νιεύσκι. Τη μουσική έγραψε ο Σεργέη Προκόφιεφ. Ήταν η πρώτη και η πιο δημοφιλής ταινία του Άιζενστάιν από τις 3 ταινίες με ήχο που σκηνοθέτησε. Η Ζέζεμπελ ήταν μια αμερικανική δραματική ταινία του 1938 σε σκηνοθεσία William Wyler και βραβευμένη με 2 Όσκαρ ερμηνείας για τις πρωταγωνίστριες του Betty Davis και Faye Bender. Πρωταγωνιστεί επίσης ο Χένρι Φόντα. Η ταινία Αδέσποτα Νιάτα
ήταν βιογραφικό δράμα του 1938. Η ταινία πραγματεύεται το έργο του πατέρα Έντουαρτ Φλάναγκαν, ο οποίος στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ίδρυσε την πόλη των αγοριών, μέρος στο οποίο φιλοξενούνταν φτωχά ανήλικα αγόρια. Ο Σπένσερ Τρέισι βραβεύτηκε με Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία. Το «Όσα παίρνει ο άνεμος» ήταν αμερικανική επική ιστορική ρομαντική ταινία του 1939 σε σκηνοθεσία Βίκτορ Φλέμινγκ. Η ταινία αυτή, που γυρίστηκε άχρωμη, είχε πρωταγωνιστές τη Vivian Leigh, τον Clark Gable και την Olivia de Havilland και αποτελεί τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών. Η ιστορία ξεκινάει από την άνοιξη του 1861 και προχωρά μέχρι την περίοδο της ανασυγκρότησης στον Αμερικανικό Νότο. Η ταινία βραβεύτηκε με 8 βραβεία Όσκαρ. Ο Μάγος του Οζ ήταν ταινία musical φαντασίας του 1939 με πρωταγωνίστρια τη Τζούντι Γκάρλαντ. Η ταινία φημίζεται για την πρωτοποριακή για την εποχή που γυρίστηκε σκηνοθεσία της, για τα ειδικά της εφέ, για τη χρήση του χρώματος, για την ιδιαίτερη πλοκή της, για τη μουσική επένδυση και τα τραγούδια της. Ο κανόνας του παιχνιδιού ήταν γαλλική, σατυρική, δραματική κωμωδία του 1939 σε σκηνοθεσία Ζαν Ρενουάρ. Η ταινία ανήκει στο στυλ του ποιητικού ρεαλισμού και απεικονίζει τη ζωή της γαλλικής ανώτερης τάξης και των υπηρετών τους, την παραμονή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, παρουσιάζοντας με κωμικοτραγικά στοιχεία την ηθική τους παρακμή στις παραμονές της επικείμενης καταστροφής. Η ταινία «Η Παναγία των Παρισίων» ήταν ιστορικό δράμα παραγωγής 1939 σε σκηνοθεσία William Dieterle. Η ταινία αποτελεί διασκευή του ομώνυμου διηγήματος του Βίκτρο Σουγκό που κυκλοφόρησε το 1831. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ο Τσάρλς Λότον στο ρόλο του Κουασιμόδου και η Μωρίν Οχάρα στο ρόλο της Εσμεράλδας. Η ταινία «Ο κύριος Σμιθ πάει στην Ουάσιγκτον» ήταν πολιτική κωμωδία και δράμα του 1939 σε σκηνοθεσία Frank Capra. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ο James Stewart και η Jean Arthur. Η ταινία καυτηριάζει με έξυπνο τρόπο το πολιτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη δεκαετία του 1930. Ο James Stewart έγινε αστέρας πρώτου μεγέθους με την ερμηνεία του, η οποία προτάθηκε για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Η ταινία πήρε συνολικά 11 υποψηφιότητες για βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, κερδίζοντας τελικά εκείνο του καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου. Η «Ταχυδρομική άμαξα» ήταν αμερικανική ταινία western του 1939 σε σκηνοθεσία John Ford. Πρωταγωνιστεί ο John Wayne στον πρώτο μεγάλο του ρόλο. Θεωρήθηκε πως η ταινία είναι μια μυθική αναπαράσταση της αμερικανικής φιλοδοξίας προς μια μορφή ισότητας με πολιτικό νόημα. Ο «Μεγάλος δικτάτορας» ήταν αμερικανική πολιτική, κομική και δραματική ταινία του 1940 σε σκηνοθεσία, σενάριο και παραγωγή Τσάρλι Τσάπλιν. Πρωταγωνιστεί ο ίδιος ο Τσάπλιν. Η ταινία κάνει κριτική στα ολοκληρωτικά καθεστώτα του ναζισμού και του φασισμού, σατιρίζοντας τόσο τον Αδόλφο Χίτλερ όσο και τον Μπενίτο Μουσολίνι. Η σειρά «Tom και Jerry» είναι μια σειρά κινουμένων σχεδίων. Θέμα της είναι η αντιπαλότητα μεταξύ του γάτου Tom και του ποντικιού Jerry, τον οποίον οι καταδιώξεις και μάχες συχνά εμπλέκουν κομική βία. Γυρίστηκαν 114 επεισόδια μεταξύ 1940 και 1958 στο στούντιο της Metro Goldwyn Mayer στην Καλιφόρνια. Η σειρά έχει κερδίσει το Όσκαρ καλύτερου φιλμ μικρής διάρκειας σε κινούμενα σχέδια 7 φορές. Ο Bugs Bunny είναι ένας χαρακτήρας μιας μεγάλης σειράς κινουμένων σχεδίων της Warner Bros. Δημιουργήθηκε το 1940. Ο Bugs Bunny είναι ένας ανθρωπόμορφος λαγός, γκρι χρώματος, γνωστός για τον επιπόλαιο και ξένια στο χαρακτήρα του. Η συνήθις ατάκα του είναι «Hot up doc, τι τρέχει φίλε», την οποία συνήθως τη λέει μασουλώντας ένα καρότο. Ο Πινόκιο ήταν αμερικανική ταινία musical φαντασίας κινουμένων σχεδίων του 1940 σε παραγωγή Walt Disney.
βασισμένη στην ιταλική παιδική νουβέλα. Η πλοκή της ταινίας έχει ως κύρια πρόσωπα έναν άπλυρο ξυλουργό, τον Τζεπέτο, και τον Πινόκιο, μια ξύλινη κούκλα που ίδιος έφτιαξε και ζωντανεύει από μια νεράιδα. Και όταν λέει ψέματα, η μύτη του μεγαλώνει. Η Φαντασία ήταν μια αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων και μουσικής του 1940 που δημιουργήθηκε από τον Walt Disney. Αποτελείται από 8 τμήματα κινουμένων σχεδίων σε κομμάτια κλασικής μουσικής υπό τη διεύθυνση του Λέοπολτ Στοκόφσκι. Είναι μία από τις σημαντικότερες ταινίες του Disney. Η Ρεβέκα ήταν μία αμερικανική ταινία μυστηρίου παραγωγής 1940 σε σκηνοθεσία Alfred Hitchcock και βραβευμένη με το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Το κινηματογραφικό αυτό έργο αποτελεί μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Ντάφνης Ντι Μοριέ, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Λόρενς Ολίβιε και η Τζοάν Φοντέιν. Τα Σταφύλια της Οργής ήταν δραματική ταινία του 1940 σε σκηνοθεσία Τζον Φόρντ με πρωταγωνιστή τον Χένρι Φόντα. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζον Στάινμπεκ. Η ταινία πραγματεύεται τον αγώνα για επιβίωση μιας οικογένειας στην Οκλαχώμα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης του 1929. Προτάθηκε για 7 βραβεία Όσκαρ και τιμήθηκε με Όσκαρ σκηνοθεσίας. Η ταινία «Πολίτης Κέιν» ήταν δράμα του 1941 σε σκηνοθεσία Orson Welles. Ήταν η πρώτη ταινία που σκηνοθέτησε ο Welles και εκτός από τη σκηνοθεσία ανέλαβε την παραγωγή, συνέγραψε το σενάριο μαζί με τον Χέρμαν Μάνκεβιτς και πρωταγωνίστησε. Η ταινία έλαβε 9 υποψηφιότητες για βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ καλύτερης ταινίας και κέρδισε το Όσκαρ πρωτότυπου σενάριου. Έλαβε επίσης την πρώτη θέση στη λίστα των 100 καλύτερων ταινιών όλων των εποχών που θεσπίστηκε από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου. Ο Ντάμπο ήταν αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων του 1941. Η παραγωγή έγινε από το Walt Disney. Η ιστορία της έχει ως επίκεντρό της έναν ανθρωπόμορφο ελέφαντα με το όνομα Ντάμπο. Ο Ντάμπο δέχεται γελιοποίηση για τα μεγάλα του αυτιά, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αυτιά του ως φτερά για να πετάξει. Ο μόνος πραγματικός του φίλος, εκτός από τη μητέρα του, είναι ένας ποντικός με το όνομα Τίμωθη. Η Κοιλάδα της Κατάρας ήταν δραματική ταινία παραγωγής 1941 σε σκηνοθεσία Τζον Φόρντ. Η ταινία έχει θέμα της μια οικογένεια Ουαλών ανθρακορίγων στα τέλη του 19ου αιώνα που μοχθεί για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης ενώ έρχεται αντιμέτωπη με την εξέλιξη και τις αλλαγές που φέρνει η βιομηχανική επανάσταση στη χώρα. Η ταινία προτάθηκε για 10 βραβεία Όσκαρ και κέρδισε 5. Ο Γούντι ο Τρυποκάριδος είναι ο ήρωας μιας σειράς 196 μικρών ταινιών κινουμένων σχεδίων από το 1941 μέχρι το 1972. Ο Γούντι είναι σκανδαλιάρης, ζει σε δεντρόσπιτο, τρυπάει και σπάει δέντρα, είναι επιθετικός και κάνει πλάκες και έχει χαρακτηριστικό γέλιο όταν είναι σκανδαλιάρης. Το Γεράκι της Μάλτας ήταν φιλμ νουάρ του 1941 σε σκηνοθεσία Τζον Χιούστον. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ στο ρόλο του ιδιωτικού ντετέκτιβ και η Μέρι Άστορ στο ρόλο της Φαμ Φατάλ πελάτησάς του. Προτάθηκε για 3 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Η Καζαμπλάνκα ήταν ρομαντικό δράμα του 1942. Πρωταγωνιστούν ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και η Ίνγκριντ Μπέργκμαν. Η ταινία είναι στην εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και επικεντρώνεται στο δίλημα ενός Αμερικανού που ζει στην Καζαμπλάνκα, ο οποίος έχει να επιλέξει μεταξύ της γυναίκας που αγαπάει και της βοήθειας που μπορεί να δώσει σε έναν Τσεχοσλοβάκο αντιστασιακό, σύζυγο της αγαπημένης του, ο οποίος θέλει να διαφύγει από τη γαλλοκρατούμενη Καζαμπλάνκα του Μαρόκου, ώστε να συνεχίσει τον αγώνα κατά του Τρίτου Ράιχ. Η ταινία «Η υπέροχη Άμπενσον» ήταν δράμα του 1942 σε σκηνοθεσία Orson Welles, ο οποίος έχει και το ρόλο του αφηγητή. Περιγράφει την άνοδο και την πτώση της οικογένειας των Άμπενσον κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα σε μια μικρή πόλη στο κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Η ταινία έλαβε 4 υποψηφιότητες για βραβείο Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Η ταινία «Να ζει κανείς ή να μη ζει» ήταν μια σάτυρα του 1942 σε σκηνοθεσία Ernst Lubitsch. Η ταινία διαδραματίζεται την περίοδο της εισβολής των Γερμανών στην Πολωνία και αναφέρεται σε μια ομάδα ηθοποιών που εκμεταλλεύεται τις ικανότητες της μεταμφίεσης και της υποκριτικής προκειμένου να σταματήσουν ένα προδότη ο οποίος προτίθεται να καταδώσει τα ονόματα των αντιστασιακών στον εχθρό. Ο Μπάμπι ήταν αμερικανική δραματική ταινία κινουμένων σχεδίων του 1942 παραγωγής Walt Disney. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Μπάμπι, ένα ελάφι της Βιρτζίνια, οι γονείς του, ο μεγάλος πρίγκιπας του δάσους και η ανώνυμη μητέρα του, οι φίλοι του, ο λαγός Θάμπερ και ο ασβός Λουλούδι, και η παιδική του φίλη και μελλοντικό τέρι του, Φαλίν. Η ταινία έλαβε 3 υποψηφιότητες για βραβεία Όσκαρ. Η ταινία «Για ποιον χτυπάει καμπάνα» ήταν πολεμική δραματική ταινία του 1943, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Έρνεστ Χέμιγουέι. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι η Γκάρι Κούπερ, Ίνγκριντ Μπέρκμαν, Κατίνα Παξινού και Ακίμ Ταμίροφ. Προτάθηκε για 9 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ καλύτερης ταινίας και χάρισε στην Κατίνα Παξινού, που υποδίθηκε μια Ισπανίδα, το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου. Ο Ιβάν ο Τρομερός ήταν μια ρωσική ιστορική δραματική ταινία σε 2 μέρη, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σεργέι Άιζενστάιν. Ήταν η τελευταία ταινία του Άιζενστάιν που παραγγέλθηκε από τον Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος θαύμαζε και ταυτιζόταν με τον Ιβάν. Το πρώτο μέρος κυκλοφόρησε το 1944. Το δεύτερο μέρος, αν και ολοκληρώθηκε η παραγωγή το 1946, κυκλοφόρησε μόλις το 1958, καθώς απαγορεύτηκε με εντολή του Στάλιν που εξοργίστηκε με την απεικόνηση του Ιβάν σε αυτό. Η ταινία «Εφιάλτης» ήταν θρίλερ του 1944 του George Cukor με πρωταγωνιστές την Ingrid Bergman, τον Charles Boyer, τον Joseph Cotten και την Angela Lansbury. Η ταινία προτάθηκε για 7 βραβεία Όσκαρ και απέσπασε 2, μεταξύ των οποίων και εκείνο του πρώτου γυναικείου ρόλου για την Ingrid Bergman. Η άτακτη της δεκαετίας του 1890 ήταν μια αμερικανική ταινία του 1945 με πρωταγωνιστές το κωμικό δίδυμο των Abbott και Costello. Θα ακολουθήσουν και άλλες κωμικές ταινίες με αυτούς τους πρωταγωνιστές. Η ταινία «Το πορτρέτο του Dorian Gray» ήταν δράμα του 1945. Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Oscar Wilde. Η ταινία «Ρώμη, ανοχήρωτη πόλη» ήταν ιταλική νεορεαλιστική δραματική ταινία του 1945 σε σκηνοθεσία Ρομπέρτο Ροσελίνη. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Άλντο Φαμπρίτσι και η Άννα Μανιάνη. Πραγματεύεται την περίοδο της γερμανικής κατοχής της Ρώμης το 1944. Η ταινία κέρδισε βραβεία σε πολλές κινηματογραφικές διοργανώσεις και έλαβε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ σεναρίου. Η Έκσταση ήταν αμερικανική ψυχολογική ταινία θρίλερ του 1945 σε σκηνοθεσία Alfred Hitchcock. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Gregory Peck με σύμπλεγμα ενοχής και η Ingrid Bergman ως ψυχολόγος. Υπάρχει και μια σκηνή με ψυχολογικές παρεστήσεις που τα σκηνικά έκανε ο Σαλβαδόρ Νταλί.